Πριν λίγες ώρες, ολοκληρώθηκε στο Νέο Ηράκλειο ένα ακόμα δυναμικό και μαζικό συλλαλητήριο ενάντια στο μακελιό στη Γάζα και ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό. Καλούμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έστω και τώρα, να ακούσει τι φωνάζει ο ελληνικός λαός μαζί με άλλους λαούς στον κόσμο, που στέκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στέκονται στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού και ζητούν να σταματήσει η σφαγή. Κλιμακώνουμε την αλληλεγγύη μας και συμμετέχουμε στο νέο μεγάλο συλλαλητήριο και συναυλία την Κυριακή το πρωί στο Σύνταγμα. Το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, στο όνομα της λογοδοσίας και της διαφάνειας, μεταφέρει πρακτικές της αγοράς στη διοίκηση δημόσιων οργανισμών. Σωστά, σωστά. Ποιους δημόσιους οργανισμούς? Αυτούς που αφού πρώτα τους κατασπαράξατε, μετά τους δαιμονοποιήσατε ως καταβόθρες του δημόσιου χρήματος. Αυτό ακούμε ως κεντρικό επιχείρημα όλη μέρα σήμερα. Ξυφουλκείτε όλοι ενάντια στην πελατειακή λογική και τσακώνεστε για το πιανού το νομοσχέδιο, ο νόμος είχε λιγότερα παραθυράκια για ρουσφέτια. Μιλάτε λες και κάποιος άλλος, και όχι όλοι εσείς, κυβερνήσατε τα προηγούμενα χρόνια. Κάποιος άλλος έφτιαξε αυτό το κράτος που τώρα λέτε θέλετε να διορθώσετε. Γιατί από όσα έχω ακούσει σήμερα όλη μέρα, θα πω ότι δίκιο έχουν και όσοι ασκούν κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να ελέγξει πλήρως τη στελέχωση των δημόσιων οργανισμών, δίκιο έχει και η κυβέρνηση που επιχειρεί να τακτοποιήσει τον μπάχαλο που μαζί με τις προηγούμενες κυβερνήσεις έχει δημιουργήσει, στην προσπάθεια ακριβώς να ελέγχει πλήρως τη στελέχωση των οργανισμών, δηλαδή τη στελέχωση του κράτους σας. Γιατί από τη μεριά τη δικιά σας, όλων εσάς δηλαδή που περασπίζεστε το σύστημα της αγοράς και το κυνήγι του κέρδους ως κινητήρια δύναμη, ακόμα και στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, το βασικό πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Ποιος θα κάνει κουμάντο στο πιάτσικο και θα μοιράζει τη λία ανάμεσα στους βασικούς παίκτες της αγοράς. Από τη μεριά όμως τη δικιά μας, από τη μεριά του λαού, είναι η πρόσβαση, το πρόβλημα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες και η ποιότητα αυτών των υπηρεσιών που έχει ανάγκη ο λαός μας, υπηρεσίες τις οποίες χρυσοπληρώνει με χίλιους δύο τρόπους και όταν τις χρειάζεται δεν τις έχει. Το νομοσχέδιο δεν αποτελεί κάποια καινοτόμα ιδέα της Νέας Δημοκρατίας όπως μας παρουσιάζεται σήμερα. Προσαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ είναι με ολίγη από ικανοποίηση τοπικών συντεχνιακών συμφερόντων για να μην ξεχνάμε και ποιον υπηρετείτε. Η διεθνής βιβλιογραφία είναι γεμάτη από μελέτες που αποτυπώνουν τα καταστροφικά για τις λαϊκές μάζες αποτελέσματα της διοίκησης και αξιολόγησης δημόσιων οργανισμών με όρους αγοράς. Τι αποτελέσματα είναι αυτά? Κατηγοριοποίηση, διάλυση, άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ φτωχών και πλούσιων περιοχών, ό,τι δηλαδή ζούμε ούτως ή άλλως αυτόν τον καιρό, αλλά με το τώρα αυτό που προτείνεται είναι να γίνεται με συστηματικό τρόπο, data-driven, και όχι αρπακόλα, και όπως μέχρι τώρα και οριζόντια άγαρμπα. Οδηγεί σε προσφερόμενες υπηρεσίες που εξαρτώνται από την αγοραστική δύναμη των χρηστών παύλα πελατών και όχι από τις ανάγκες τους. Εντοπίζεται επίσης η απουσία δικτών που αφορούν πραγματικά τις λαϊκές ανάγκες, όπως ποιότητα, επάρκεια, συντήρηση υποδομών, επάρκεια προσωπικού, στελέχωση σωστή. Τα γνωστά προβλήματα δηλαδή με όλες τις αξιολογήσεις και στην εκπαίδευση τα ίδια κάνετε. Αλλά εμείς δεν σας κατηγορούμε ούτε για πελατειοκρατία, ούτε για τα γαλάζια παιδιά. Εμείς λέμε ότι με αυτό το νομοσχέδιο και με αυτό το νομοσχέδιο ο στόχος εξυπηρετείται. Γιατί ο στόχος, ο πραγματικός στόχος είναι, όπως ακούσαμε σωστά, να εφαρμόζεται η κυβερνητική πολιτική. Μια πολιτική όμως που είναι εχθρική προς το λαό. Και πρέπει η εφαρμογή αυτής της εχθρικής πολιτικής να γίνεται χωρίς εμπόδια, χωρίς προσκόμματα και χωρίς αστοχίες. Γι' αυτό μιλάτε για στοχοθεσία και αξιολόγηση. Γιατί στόχος είναι να φτιάξετε ένα στρατό στελεχών ιδεολογικά ευθυγραμμισμένων που θα εφαρμόζουν αντιλαϊκές πολιτικές αδίστακτα, χωρίς να παίζει βλέφαρο και βέβαια θα επιβραβεύονται με μπόνους γι' αυτό. Όπως γίνεται και στην αγορά.
Γι' αυτό θεσμοθετείτε τα συμβόλαια απόδοσης. Τι λέτε δηλαδή? Αν, ας πούμε, ο στόχος σε μια νοσοκομιακή μονάδα είναι ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, θα επιβραβεύεται ο διοικητής που θα τιμολογεί ανάλογα τις υπηρεσίες του νοσοκομείου ή θα στερεί υπηρεσίες από τους ασθενείς ή θα κάνει περικοπές σε προσωπικό ή θα κλείνει κοστοβόρα τμήματα και μονάδες, ενώ αυτός θα επιβραβεύεται. Ενώ αυτός που θα σέβεται τη λειτουργία των νοσοκομείων στην υπηρεσία της υγείας του λαού θα τιμωρείται. Και αυτό έρχεται τώρα και κουμπώνει σε μια εποχή που η υγεία έχει ήδη παραδοθεί σε ιδιωτικά συμφέροντα και οι κρατικές δαπάνες περικόπτονται όλο και περισσότερο. Που κυριαρχεί το outsourcing σε εργολάβους και σημειωτέων, διεθνής εμπειρία δείχνει ότι όπου έχει εφαρμοστεί το outsourcing έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας για τους πολλούς και αύξηση του κόστους. Και κοροϊδεύετε τον κόσμο πως ό,τι κάνετε το κάνετε για να μην σπαταλάτε τα χρήματα που του έχετε βουτήξει από το υστέρημά του μέσω της άγριας φορολογίας. Και ναι, θέλετε να μειώσετε δαπάνες. Γιατί? Για να τα δώσετε σε επενδυτές. Για καύσιμο στην αρρωστημένη οικονομία της αγοράς. Και κάτι ακόμα, προβλέπετε τη συμμετοχή φορέων της αγοράς στην τελική επιλογή, ειδικά των διοικητών της ομάδας Α. Τι λέτε δηλαδή, ότι για παράδειγμα, στην επιλογή του διοικητή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου, λόγο θα έχει και εκπρόσωπος φαρμακοβιομηχανίας, εγνωσμένου κύρους βέβαια να είναι. Φέρνετε λοιπόν λογοδοσία και διαφάνεια. Πώς μεταφέροντας πρακτικές της αγοράς στη διοίκηση δημόσιων οργανισμών. Όμως, στην αγορά, τα αγαθά και οι υπηρεσίες κατανέμονται ανάλογα με την ικανότητα του πελάτη να πληρώνει. Αλλά ο σκοπός των δημόσιων οργανισμών είναι να καλύπτουν ανάγκες του πληθυσμού. Γι' αυτό η μόνη χρηστή διοίκηση είναι αυτή που υπηρετεί τις ανάγκες της λαϊκής πλειοψηφίας και αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένα κράτος που υπηρετεί την καπιταλιστική οικονομία είτε στην κρίση είτε στην ανάκαμψη. Γι' αυτό χρειάζεται σύγκρουση με τέτοιες λογικές και σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε το λαό σε αγωνιστική συμπόρευση.